Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Θα θέλαμε λιγάκι να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα. Τι γίνεται τώρα? Έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ διάφορες εξελίξεις, έχουμε αποκαλύψεις. Έχουμε αποκαλύψεις για τις παρεμβάσεις του κυρίου Καμένου με τον κύριο Παπακελόπουλο, παρουσία του κυρίου Τσίπρα. Έχουμε τους διαλόγους του κύριου Μιονή μαζί με τον κύριο Παπά. Ο κύριος Παπάς λέει: εντάξει, και αν πούμε μια κουβέντα παραπάνω, όλα δεν μπορούμε να τα μετράμε λέξη-λέξη. Θα ήθελα λιγάκι τη δική σας άποψη. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία λέτε και τα οποία όντως έρχονται στο φως δημοσιότητας και αποκαλύπτονται, και βεβαίως βάζουμε μια πολύ μεγάλη αίρεση που λέει ότι αν αυτά ισχύουν, αν δηλαδή είναι πραγματικά γεγονότα τα οποία υπό μία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, γιατί άκουσα τον κύριο Παπά να λέει τουλάχιστον ότι είναι προϊόν φωτορραπτικής και αλλίωσης, και όπως ξέρετε έχει διαταχθεί από την προκατακτική, έχει γίνει προκατακτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, μία έρευνα στο να δούμε αν όντως είναι γνήσιο αυτό το ηχητικό ή έχει υποστεί κάποιες αλλίωσεις. Αν λοιπόν είναι γνήσιο αυτό το υλικό, τότε προφανώς νομίζω ότι καθίσταται πολύ προβληματική όλη αυτή η ιστορία, διότι αποκαλύπτονται πράγματα τα οποία παραπέμπουν σε φύση έτσι παρακρατικών μεθόδων και πολύ σκοτεινών μεθοδεύσεων, προκειμένου να πληγούν κόμματα και πολιτικοί αντίπαλοι, διότι δίνονται εντολές υπό μία έννοια, αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη να δώσει εντολή σε εισαγγελείς και στην εισαγγελέα διαφθοράς στο πώς θα χειριστεί τις υποθέσεις. Καταλαβαίνετε πόσο προβληματικό είναι αυτό για την, και για τη δημοκρατία μας και την ίδια τη λειτουργία του κράτους. Είναι μεθοδεύσεις που πραγματικά καταλύουν το κράτος. Πάντως για παρακράτος σας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Καραγκούνη, λέγοντας ότι τέτοιες μέθοδοι και τέτοιες τακτικές δεν αρμόζουν σε μια δημοκρατία. Και αναφέρεται βέβαια στη δημοσιοποίηση ηχογραφήσεων, συνομιλιών κτλ. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο έχει να κάνει με τη χρήση του υλικού και το τι προβλέπει ο ποινικός κώδικας για όλα αυτά και ποιος καταγράφει αυτή την συνομιλία και με ποιο τρόπο έγινε. Αυτό προφανώς δεν αφορά την κυβέρνηση ή δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Το ποιος καταγράφει. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως στοχοποιεί τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Αυτό που έχει αξία και σημασία δεν έχει ποιος καταγράφει και για ποιο λόγο καταγράφει και παρουσιάζει. Βεβαίως παρουσιάζει. Διότι το επιτρέπει πλέον η αλλαγή που έγινε, η πρόσφατη αλλαγή που έγινε στους ποινικούς κώδικες και στο κώδικα της ποινικής δικονομίας, και είναι δυνατή η χρήση τέτοιου υλικού προς αποκάλυψη κακουργημάτων. Γιατί εδώ έχουμε μια υπόθεση διαφθοράς. Η ουσία λοιπόν δεν είναι ποιος αποκαλύπτει ή με ποιες μεθόδους προσπαθεί να τα αποκαλύψει. Εδώ το ερώτημα είναι η ουσία. Και σε αυτό που πρέπει να μας απαντήσουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι αν ο Υπουργός Επικρατείας όντως έκανε αυτή την κουβέντα, δεν έχει υποστεί κοπτορατική η κουβέντα που έχει κάνει, και αν αυτά που λέει μπορεί να τα δικαιολογήσει ή μπορεί να μας τα εξηγήσει. Διότι το να λέει ότι θα φέρει την εισαγγελέα διαφθοράς ενώπιον του κυρίου Μιονή και θα την επιπλήξει και θα την υθετήσει μέσω του κυρίου Παπαγγελόπουλου, αν αυτά τα ακούνε κάποιοι άνθρωποι στο εξωτερικό, αφήστε το εσωτερικό και ποια άποψη διαμορφώνεται στην ελληνική κοινωνία. Αν κάποιοι άνθρωποι τα πούν στο εξωτερικό και φέρνουν, μιλάμε και για επενδύσεις, μιλάμε και για ανάπτυξη και συζητάμε και για ένα κράτος δικαίου που υποτίθεται πρέπει να λειτουργεί στη χώρα, αν αυτά τα ακούνε σοβαροί άνθρωποι και θεσμικοί άνθρωποι έξω, ότι εδώ γίνονται τέτοιες σκοτεινές μεθοδεύσεις και παρακρατικές μέθοδοι, τότε δεν μιλάμε για ένα κράτος δικαίου και δεν μιλάμε και για μια σοβαρή χώρα, επιτρέψτε μου να πω, αν δημιουργούνται τέτοιες σκιές πάνω από το πολιτικό σύστημα. Κυρίες... Αυτό λοιπόν που πρέπει να μας απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αν όντως βγει ως γνήσιο αυτό το ηχητικό ή τα υπόλοιπα ηχητικά ντοκουμέντα ή ό,τι έρχεται στην επιφάνεια, να μας δικαιολογήσουν τι ακριβώς εννοούν με όλα αυτά που λένε και αν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τη στάση τους που παραπέμπει, σας λέω, σε πράγματα τα οποία άπτονται και των και άλλων αξιολογήσεων. Ξέρετε, εμείς κύριε Καραγκούνη συζητούσαμε εδώ με τον Βαγγέλη και την προηγούμενη εβδομάδα κατά πόσο νομοποιείται να υπάρχει ένας τέτοιος διάλογος ανάμεσα σε έναν επιχειρηματία και στον εισαγγελέα διαφθοράς. Συμβαίνουν, γιατί ξέρετε και ο κόσμος που ακούει τι γίνεται γύρω του, λέει συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά μπορεί να μπει κάποιος τόσο βαθιά και να κάνει συζητήσεις για το μαγαζί όποιου και να είναι. Χειρότερα αν μιλάμε για το μαγαζί της χώρας, φυσικά.
Εντάξει, τώρα αυτά είναι συγκλονιστικά τα οποία αποκαλύπτονται. Αν πάμε να πούμε τώρα να εξηγήσουμε στην ουσία αυτή την υπόθεση, είναι συγκλονιστικά. Διότι καταλαβαίνετε ότι οι διάλογοι αυτοί δεν μπορούν να γίνονται μεταξύ υπουργών και ιδιωτών και να επικαλούνται άλλους υπουργούς οι οποίοι θα υπομείνουν, θα αποδιοικητήσουν τους εισαγγελείς. Και μιλάμε και για μια υπόθεση που έχει πραγματικά συγκλονίσει. Υποτίθεται το Πανελλήνιο με την έννοια ότι εμπλέκονται πρώην πρωθυπουργοί, υπουργοί, κάποιοι δημιουργήσαν εντός εισαγωγικών, θα αποδειχθεί βεβαίως να δούμε και ποια είναι η συνέχεια της υπόθεσης. Δημιουργήσαν μια ιστορία για να πλήξουν πολιτικούς αντιπάλους. Αυτή είναι η ουσία. Και αυτοί οι οποίοι ελέγχουν αυτή την υπόθεση, την περιβόητη υπόθεση Νοβάρτης και το πώς εξελίχθηκε, οι ίδιοι αυτοί οι εισαγγελείς βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπόλογοι και έχουν κληθεί ως ύποπτοι τη δικαιοσύνη στους εισαγγελείς του Αριουπάγου, ότι δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους και ότι έχουν και ελέγχονται αυτή τη στιγμή για κακουργήματα και μάλιστα σοβαρά κακουργήματα. Και για πρώτα απ' όλα ελέγχονται για κατάκτηση της ουσίας. Μετά για παράβαση καθήκοντος και βεβαίως και για ψευτή βεβαίως. Κύριε Καραγκούνη. Ναι. Ολοκληρώστε παρακαλώ. Ολοκληρώστε. Όχι, όχι. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε πόσο προβληματικά είναι και τι συνέπειες μπορούν να έχουν ευρύτερα γύρω από αυτή την υπόθεση που είναι, δεν μπορούμε να κοιτάξουμε μόνο να ξεχωρίσουμε την υπόθεση, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να το βάλουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το πώς λειτουργούσε η προηγούμενη κυβέρνηση, πώς λειτουργούσαν οι θεσμοί, πώς λειτουργούσε η δικαιοσύνη. Αυτές τις εξελίξεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τι συνδυάζεται με εκείνες τις περιβόητες δηλώσεις περί αρμών εξουσίας, κύριε Καραγκούνη? Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι αν κρίνω και αν είσαι όλα αυτά τα οποία λένε οι υπουργοί μεταξύ τους αυτές τις συνομιλίες, υπήρχε μια προσπάθεια όντως ελέγχου των θεσμών και της δικαιοσύνης και υπό μία έννοια να ενισχύσουν όσο μπορούν τους αρμούς της εξουσίας. Αλλά σας λέω και πάλι, εγώ θέλαμε πάρα πολύ προσεκτικός όλα αυτά τα οποία αν όντως αυτοί οι διάλογοι βγουν ότι είναι πραγματικοί, τότε τα ερωτήματα που βαρύνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τους υπουργούς πραγματικά είναι αμήλικτα. Χρησιμοποιείται πολλές φορές το υποθετικό αν, κύριε Καραγκούνη, ενώ άλλα γαλάζια στελέχη, άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι πιο σίγουρα για το περιεχόμενο των διαλόγων, για αυτά τα οποία κυκλοφορούν στα ρεπορτάζ και αυτή τη βδομάδα στα παραπολιτικά και την προηγούμενη βδομάδα στα παραπολιτικά. Κοιτάξτε, εγώ ως νομικός πρώτα απ' όλα οφείλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος σε αυτά που λέω. Και να χρησιμοποιώ κατά την άποψή μου, τη δική μου ταπεινή άποψη, την ορολογία που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Χωρίς να θέλω να. Δεν ξέρω τι λένε και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Στην ουσία, ίσως νομίζω ότι συμπίθουμε και συμφωνούμε απόλυτα. Εγώ λέω το εξής. Αυτό το αν που βάζω, δεν το βάζω μόνο για λόγους νομικούς, το βάζω και για πραγματικούς. Διότι ο ίδιος ο κύριος Παπάς έχει πει ότι αυτά είναι προϊόν κοπτοραπητής. Και το λέω το αν, γιατί έχει ουσία το αν αυτή τη στιγμή. Ξέρετε. Αν όντως λοιπόν δεν είναι κοπτορατική, τότε τα ερωτήματα είναι πολύ πιο αμήλικτα. Με αυτή την έννοια το λέω. Mm-hmm. Για τον κύριο Παπά και για τα στελέχη του κύριος. Να ρωτήσω κάτι εδώ. Διότι εκεί καταραίει και η δική του υποθετική πρόταση που βάζει. Ισχύει, κύριε Καραγκούνη, ότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο τάσεις, δηλαδή εκείνοι που ακολουθούν την πολιτική του Πρωθυπουργού, την πιο ήπια πολιτική, και εκείνοι που ζητούν ένα σκληρό ρόκο, αν μου επιτρέπετε, απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά ούτε σε τάσεις, ούτε σε οποιασδήποτε άλλες λογικές και επιλογές. Εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη υπόθεση την οποία διερευνούμε. Αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση είναι εντελώς προβληματική και σας είπα τις διαστάσεις της και γιατί είναι προβληματική. Οι άνθρωποι που έχουν εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση προσωπικά και έχουν σπηλωθεί κατά απόλυτο βαθμό 4 χρόνια τώρα και ειδικά τα τελευταία 1,5 χρόνο τα 10 πολιτικά πρόσωπα έχουν σπηλωθεί κατά απόλυτο βαθμό. Έχετε η Αμερικανική δικαιοσύνη και λέει ότι δεν υπήρχε καμία αμοιχή, καμία εμπλοκή, οποιαδήποτε εμπλοκή πολιτικού προσώπου. Έρχεται η ελληνική δικαιοσύνη, αυτή η δικαιοσύνη και αυτοί οι εισαγγελείς, οι οποίοι υπό μία έννοια αυτή τη στιγμή ελέγχονται, γιατί κάτι δεν έχουν κάνει καλά σε αυτή την υπόθεση, οι οποίοι έχουν θέσει στο αρχείο για αυτά περιπτώσεις τα πολιτικά πρόσωπα. Όταν λοιπόν είσαι το πολιτικό πρόσωπο το οποίο είσαι κρεμαστεί τα μανταλάκια
ας πούμε ότι ήσασταν ένας από τους δύο. Και σας είχε κάποιος έτσι, σας είχε δημιουργήσει τέτοιο, είχε ρίξει τέτοια λάσπη εναντίον σας, με έρευνες, με λόγια, με δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών της προηγούμενης κυβέρνησης, και σας είχε στοχοποιήσει. Βγαίνουν οι αθωτικές αποφάσεις και ακόμα συνεχίζουν και στοχοποιούν. Λένε ότι είναι ψέματα. Είναι ψέματα και αυτά που λέει η Αμερικανική δικαιοσύνη, είναι ψέματα και αυτά που λέει η Ελληνική δικαιοσύνη. Εσείς πώς θα αντιδρούσατε προσωπικά? Όταν έτσι είναι ρητορικό προφανώς το ερώτημα. Κύριε Καραγκούνη, ξέρετε τι. Ήμουνα σε μια εκπομπή πάλι σήμερα, σε μια άλλη εκπομπή και σε άλλες συζητήσεις και άλλοι συνάδελφοι που βγαίνουν. Και συνεχίζουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υπάρχουν αυτές οι άρχιες θετήσεις, υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις και συνεχίζουν την ίδια λασπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάποιοι έχουν και πιο αυξημένες ευαισθησίες γύρω από αυτήν την υπόθεση, το οποίο είναι λογικό και προφανές. Γιατί είναι οι ίδιοι εντός εισαγωγικών εμπλεκόμενοι σε αυτήν την υπόθεση, εμπλεκόμενοι δηλαδή στη λασπολογία. Εσάς ο κύριος Παπάς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορώ εγώ να αντιδράσω το ίδιο με τον κύριο Γεωργιάδη ή με τον κύριο Σαμαρά. Το αντιλαμβάνεστε αυτό που λέω, έτσι. Ναι. Τους αφορά και προσωπικά. Στις εξηγήσεις που έχει δώσει. Οι έχουν υποστεί. Είναι εμπλεκόμενοι. Εμπλεκόμενοι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι αυτοί οι οποίοι. Εμπλεκόμενοι στη λασπολογία. Έτσι. Οι οποίοι είδανε να βγαίνουν στα μανταλάκια. Προσέξτε, όχι, για να το δούμε και λίγο ανθρώπινα. Ας αφήσουμε και λίγο την πολιτική στην άκρη. Ανθρώπινα. Εσάς λοιπόν σας κατηγορούσαν, ένας από εσάς τους δύο σας κατηγορούσε κάποιος. Έχετε αθωωωθεί από την ελληνική δικαιοσύνη και από οποιαδήποτε έρευνα έχει γίνει παγκοσμίως και συνεχίζουν να σας βάζουν στον τοίχο και να σας χτυπάνε. Πώς αντιδρούσατε για να καταλάβω? Δεν θα έπρεπε όμως να σας ρωτήσω κάτι τώρα, υποθετικά και με το αν, αυτό που χρησιμοποιήσατε και εσείς αρχικά. Αν να τελεσιδικήσει όλη η ιστορία και δεν έχουμε άλλη εξέλιξη, τελειώσει. Δεν θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και με την ιδιότητά σας ως νομικό, οι οποίοι έχουν φύγει και έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα, δηλαδή, επειδή το θέσα το ερώτημα προσωπικά. Προφανώς ο καθένας θα αξιολογήσει τις δικές του δικονομικές δυνατότητες και θα πράξει αναλόγως. Mm-hmm. Προφανώς. Αυτό δεν θα μπορώ να το πω εγώ, αλλά εδώ τίθεται και θέματα ουσίας και δημοκρατίας. Κύριε. Γιατί μπορεί να λέμε αυτό το περιβόητο αν. Αν όμως ο κύριος Παπάς όντως έχει κάνει αυτό το διάλογο και αποκαλυφθεί εντός των ημερών ή εντός των μηνών ή εντός των εβδομάδων, εκεί λοιπόν δεν είναι μόνο είπα κάτι και μου ξέφυγε. Εντάξει. Ο κύριος Παπάς έπρεπε να δώσει εξηγήσεις και να δώσει και η προηγούμενη κυβέρνηση εξηγήσεις. Γιατί κάποιοι διατείνονται τα ήξερε όλα αυτά ο κύριος Τσίπρας. Δεν το ξέρω αν τα ήξερε. Έτσι διατείνονται. Μάλιστα. Αν λοιπόν αυτά ισχύουν, θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Γιατί εδώ μια δημοκρατία δεν μπορεί να βάλετε αυτόν οποιοδήποτε για οποιοδήποτε λόγο. Και ερχόμαστε λοιπόν, κύριε Καραγκούνη, στο ζητούμενο, τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας το Σαββατοκύριακο από το βήμα της κομματικής εκδήλωσης που είχαν εκεί, της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είπε ότι έκανε λόγο για καλωστημένη μηχανή προπαγάνδας, φαντάζομαι αναφέρεται στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία, ότι αυτή η μηχανή δεν αρκείται στην παραποίηση, αλλά βάζει στο στόχαστρο με μεθόδους μαφίας και παρακράτους τον ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, αλλά στην πραγματικότητα εμένα. Γιατί εγώ είμαι ο στόχος τους, τους έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ και σήμερα, αν δεν είναι θρασίδηλοι, εδώ είμαι. Μην κουράζονται και μην φτύρονται. Και μίλησε βέβαια για ένα remake του 89 και μάλιστα είπε ότι εγώ είμαι εδώ, ας έρθουν να με συμπεριλάβουν στο κατηγορητήριο. Θέλω ένα ναι, σχόλιο. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας μιλά για νέο 89 και άλλα στελέχη μιλάνε για ένα νέο βρώμικο 89. Ο κύριος Τσίπρας είναι θυμωγμένος πολύ άσχημα στη γωνία αυτή τη στιγμή όσο αποκαλύπτονται. Και επίσης το καταλαβαίνει, νομίζω, εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι κάτι πρέπει να πει και ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι πρέπει να πει και ο Τσίπρας, προς τα αυτά τα οποία έρχονται στο βόζι δημοσιότητας. Αλλά η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Εντάξει, μπορεί ο καθένας να επικαλεστεί και το 89 και το 59 και το 69 και το 39, οτιδήποτε μπορεί να επικαλεστεί. Αλλά εδώ όμως έχουμε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα. Επί της ουσίας, τα έχουμε απαντήσεις. Βιαζόταν ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Καραγκούνη, όταν έλεγε πριν από ένα χρόνο περίπου, εγώ τους πολιτικούς μου αντιπάλους δεν τους στέλνω στα δικαστήρια. Μιλώντας για τον Τσίπρα. Προσέξτε. Εδώ έρχονται πολύ συγκεκριμένες αποκαλύψεις. Έρχονται στο φως δημοσιότητας πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πρέπει να δούμε αν βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή του νήματος ή έχουν αποκαλυφθούν και άλλα πράγματα. Πάντως, τα ίδια αποκαλυφθέντα είναι προβληματικά. Πάντα θα το λέω, αν όντως αυτά ότι. Είναι προβληματικά. Και πρέπει να δοθούν και πολιτικές απαντήσεις. Πέρα από τις οποίες απαντήσεις, οικονομικές, νομικές,
καθένα πώ θέλει να το θέσει το ζήτημα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει και μια απάντηση επί του πραγματικού και επί του ουσιαστικού. Εκεί προφανώ υπάρχει μεγάλη δυσκολία να απαντηθεί το ζήτημα αυτό. Αντιλαμβάνομαι κάποιε δηλώσει που έκανε και ο κύριο Παπά, προσπαθεί να δώσει κάποιε εξηγήσει, οποίε δεν πολύ στέκουν. Έτσι όπως καταλαβαίνετε. Άρα ουσιαστικά, αν μπαίνει στο κάδρο και ο κύριο Τσίπρας, θα πρέπει να μπει στο κάδρο και ο κύριο Τσίπρας. Χωρίς να θέλω να πάρω θέση, αυτά τα οποία λέει ο κύριο Παπά είναι προβληματικά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μετά και την αποκάλυψη τη έρευνα, αν του ισχύει ή όλα αυτά λοιπόν προσπαθεί ο κύριο Τσίπρας να τα αποκρούσει, να τα υποβαθμίσει, να πετάξει αλλού την μπάλα, να την πετάξει αλλού. Όχι από το πραγματικό γήπεδο. Όμως είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν. Και αν δεν απαντηθούν, προφανώς, ο καθένας τα κρίνει, οι πολίτες τα κρίνουν, και ας πάρουν και τις δικές τους. Ας εκτιμήσουν πώς είναι η κατάσταση. Θέλουμε λιγάκι να πάμε τώρα στα της Νέας Δημοκρατίας, στα δικά σας. Πρώτον, βλέπουμε τώρα εδώ τον κύριο Γεραπετρίτη να μιλά για ένα σχηματισμό. Μετά την 1η Ιουλίου λέει να είστε έτοιμοι, να είστε ουσιαστικά σε εγρήγορση. Και από την άλλη, είχαμε όσα είπε ο κύριος Τσίπρας κατά την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης, που λέει ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τα τέλη Αυγούστου για να δούμε αν τελικά μιλάμε για εκλογές. Άρα δεν επαναφέρουμε οι δημοσιογράφοι την εκλογολογία, το κάνει και ο ίδιος ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και νομίζω ήδη θα έκανα την αρχή. Στο τραπέζι το ζήτημα των πρώην εκλογών το έχει βάλει ο κύριος Τσίπρας από την πρώτη στιγμή. Και όλο θυμάμαι, υπό μία έννοια και όλοι θυμόμαστε, συνεχείς δηλώσεις, λες και έχουν ένα πολύ μεγάλο φόβο εντός εισαγωγικών να δουν τι θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Που αντιλαμβάνομαι πόσο πολιτικά αυτό προβληματίζει το εισαγωγικό του κύριο Τσίπρα, αν ποτέ προσφέραμε στην σκάλπη, γιατί αν δούμε και τις δημοσιογραφίες, νομίζω ότι η υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του κυριάκου Μητσοτάκη είναι συντριπτική. Μία νέα δημοσκόπηση σας δίνει περίπου 20 μονάδες διαφορά πάλι. Έχει καθίσει αυτό. Όταν βλέπω αυτά τα αποτελέσματα, εντάξει, θα μου πείτε όσο μπορούμε να αξιολογήσουμε δημοσκοπήσεις και ότι αξιοπιστία έχουν. Το τελευταίο διάστημα φάνηκε ότι έχουν ανακτήσει πλήρως την. Με τον ανασχηματισμό όμως τι γίνεται. Τη μία το ανοίγει ο Πρωθυπουργός από το Ισραήλ. Να καθαρίσουμε το θέμα των πρώην εκλογών πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι λοιπόν τεράστιο. Υπάρχει μια τεράστια πολιτική ανησυχία στον κύριο Τσίπρα, γι' αυτό και επαναφέρει συνέχεια το ζήτημα για τους δικούς του λόγους. Ο Μητσοτάκης έχει πει ότι δεν πρόκειται να πάει σε εκλογές, διότι δεν θα πράξει όπως έπραξε ο κύριος Τσίπρας το 2015. Που θυμάστε τι έκανε, οδήγησε τη χώρα τελικά σε εκλογές, παρότι τότε είχαμε άλλες προτεραιότητες και τότε η Νέα Δημοκρατία είχε βάλει πλάτη ώστε στα διέξοδο που είχε δημιουργήσει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς είχαμε έρθει και είχαμε πει όχι, θα βοηθήσουμε την κατάσταση και θα ψηφίσουμε ένα μνημόνιο που ποτέ δεν το φέραμε και ποτέ δεν θα είχε έρθει με τη Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά το κάναμε και μας οδήγησε κατευθείαν σε εκλογές. Απλά για να θυμόμαστε και τι έγινε στην πρόσφατη ιστορία. Εμείς λοιπόν δεν θα φερθούμε με τον ίδιο ηχοδιοκτικό τρόπο πολιτικά. Ο Μητσοτάκης έχει πει ότι δεν θα πάμε σε εκλογές, γιατί η χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει ανάγκη σε εκλογές. Έχουμε τεράστιο πολιτικό απόθυμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας στον ελληνικό λαό. Έχουμε μπροστά μας όντως μια δύσκολη κατάσταση που έρχεται στην οικονομία, αλλά έχουμε και τεράστια όπλα για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Και σίγουρα έχουμε τα περισσότερα όπλα και τις μεγαλύτερες δυνατότητες από όλες τις χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Και αυτό το δείχνει βεβαίως και η ίδια η αξιοπιστία που έχει η ελληνική οικονομία στις διεθνείς αγορές αυτή τη στιγμή. Για να μην τα εξειδικεύσω, γιατί να μην έχετε και πολύ χρόνο. Τώρα για τον ανασχηματισμό, έχει γίνει μια συγκεκριμένη δήλωση βεβαίως για τον κύριο Γεραπετρίτη. Έχει κάνει και μια αναφορά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα κρίνει αυτό τον χρόνο στον οποίο θα γίνουν όποιες αλλαγές. Νομίζω ότι ήδη το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Γεραπετρίτης. Νομίζω ότι. Θα κρίνει. Πάντως βλέπουμε βελτιωτικές κινήσεις. Οπότε πρέπει να γίνουν οι όποιες κινήσεις θεωρήσει. Εσείς τι πιστεύετε, κύριε Καραγκούνη, πρέπει να υπάρξουν βελτιωτικές κινήσεις στο κυβερνητικό σχήμα? Αν κοιτάξω την αξιολόγηση που έχει κάνει ο ελληνικός λαός μέχρι τώρα όσον αφορά το κυβερνητικό έργο, νομίζω ότι τα έχει πάει εξαιρετικά καλά. Εξαιρετικά καλά. Αλλά εχθρός του καλού το καλύτερο πάντα. Εγώ θα έλεγα λοιπόν, μπράβο, μου το πήρατε από το στόμα, ότι όποιες κινήσεις γίνουν, αν γίνουν, που προφανώς κάποια στιγμή θα γίνουν, νομίζω είναι στη λογική ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και όχι ότι
φεύγουν κάποιοι ή υπάρχει χρήση. Πάντως αξιολογήστε όλοι, κύριε Καραγκούνη. Αυτό είναι βασικό. Αξιολογήστε όλοι. Δηλαδή δεν αξιολογούνται μόνο οι υπουργοί, αξιολογούνται και οι βουλευτές. Μα έτσι γίνεται πάντα στο πολιτικό σύστημα. Δεν είναι αυτονόητο. Από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ένα από τον αρχηγό του κόμματός σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν διαφωνώ. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και έχει εφαρμόσει καινούργιες πρακτικές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προς το καλό εννοώ, με την έννοια της αξιολόγησης, γιατί πάντα πιστεύει την αξιολόγηση, όχι μόνο το πολιτικό σύστημα που πρώτα πρέπει να αξιολογείται, αλλά εδώ και στους υπόλοιπους τομείς. Πάντως, εγώ θα έλεγα και αυτό να κρατήσετε, ότι οι λογικές των όποιων αλλαγών θα έχουν να κάνουν για ακόμα μεγαλύτερη βελτιστοποίηση του έργου. Διότι η αλήθεια είναι ότι στον πρώτο χρόνο νομίζω ότι η κυβέρνηση θα έχει πάει εξαιρετικά καλά. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Καραγκούνη. Τη λίστα θα τη δώσει η κυβέρνηση σήμερα στη δημοσιότητα. Με τα μέσα ενημέρωση. Το σχέδιο, κύριο Κυρανάκη. Υπάρχει δέσμευση γι' αυτό. Δεν ξέρω αν θα είναι σήμερα ή θα είναι αύριο ή μεθαύριο. Πάντως υπάρχει δέσμευση ότι θα δοθεί η λίστα. Γιατί υπάρχει αυτό το περιβόητο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο εντάξει δεν το έχουμε ξεχάσει. Υπάρχει ακόμα. Δεν έχει αποσυρθεί το σποτάκι αυτό του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Άμα έχετε χρόνο, μπορούμε να κάνουμε και σχόλιο γι' αυτό. Πείτε μας δύο πράγματα. Τώρα, μια και το ξεκινήσαμε, πείτε μας δύο πράγματα, γιατί έχει φυγεί ένας ολόκληρος κλάδος. Αφού κάναμε μια κατάκτηση του χρόνου, να την συνεχίσουμε για λίγο ακόμα, για πολύ λίγο. Εντάξει, η κυβέρνηση επέλεξε πολύ συγκεκριμένα να κάνει αυτή την επικοινωνική καμπάνια. Εγώ θεωρώ ότι έκανε πάρα πολύ καλά και ο λόγος που αξιολογείται με πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η κυβέρνηση είναι και ακριβώς για την επιλογή. Δηλαδή, τα πήγαμε καλά και στο υγειονομικό πλαίσιο και, και στην επικοινωνία της χώρας, γιατί αυτό το brand name που έχει φτιάξει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει καμία χώρα. Εκτός αν εσείς έχετε να μου πείτε κάποια άλλη χώρα που να λένε όλα τα διεθνή μέσα ότι η Ελλάδα έχει πάει εξαιρετικά καλά. Ότι είναι μια χώρα πρότυπο στην αντιμετώπιση του ιού και σε υγειονομικό επίπεδο και σε άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται για να χτυπήσει αυτή την επιτυχία με αυτό το σποτάκι. Προσέξτε τώρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν είχαμε δώσει κάποια χρήματα. Σε αυτό συνέβαλαν πάρα πολύ τα μέσα ενημέρωση. Τα λέω και για εσάς και για τα όποια μέσα ενημέρωση. Όλοι οι οποίοι συμβάλλαν σε αυτή την κατεύθυνση. Επέλεξε η κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει τα μέσα με την έννοια ότι έπρεπε να περάσει και το μήνυμα με το σωστό τρόπο, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένη η καμπάνια. Δεν ήταν, ξέρετε, απλά λέμε όχι στο ή προστατευόμαστε, κάνουμε. Υπήρχαν και πολύ συγκεκριμένα μηνύματα, τα οποία πρέπει να τα κάνει. Επέλεξε λοιπόν η κυβέρνηση να δώσει 20 εκατομμύρια ευρώ, 25 εκατομμύρια ευρώ σε μια καμπάνια ενημέρωσης που εκ του αποτελέσματος, γιατί πάντα στην πολιτική και στη ζωή θα μιλάμε με το αποτέλεσμα, όχι με το τι θα γινόταν. Εκ του αποτελέσματος λοιπόν γλιτώσαμε δισεκατομμύρια που επιβαρυνθεί το σύστημα υγείας και δισεκατομμύρια που πιθανόν να κερδίσουμε, γιατί θα έρθουν περισσότεροι αναλογικά τουρίστες στην Ελλάδα από τις άλλες χώρες. Αν μπορεί κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ να μου λύσει αυτή την εξίσωση και να μου πει: όχι, κύριε Καραγκούνη, λάθος κάνατε και δώσετε αυτά τα χρήματα, διότι το αποτέλεσμά σας δεν ήταν ικανοποιητικό. Κύριε Καραγκούνη, αυτό αν που λένε και το ξέρετε πει, καλά, είναι ότι θα έπρεπε τώρα να περάσει ως κοινωνικό μήνυμα, που σημαίνει κοινωνικό μήνυμα, εντάξει, δεν πληρώνω. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, λέμε ότι πρέπει να κάνεις μια καμπάνια εξειδικευμένη, mm-hmm, να πεις κάθε φορά και άλλα πράγματα. Λοιπόν, η κυβέρνηση επέλεξε να το κάνει αυτό. Προσέξτε, δεν θέλω να πω ότι, και εξηγώ τόση ώρα, ότι δεν χαρίστηκε στα μέσα ενημέρωσης, που προφανώς και αυτά είχαν πρόβλημα, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι όλη η ελληνική κοινωνία και όλοι οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες πήραν χρήματα με τη λογική της τόνωσής τους, της βοήθειας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Τα μέσα ενημέρωσης με αυτόν τον τρόπο στηρίχθηκαν μεν, αλλά κάνανε και ένα εξαιρετικό έργο, δε. Δηλαδή, είχαμε αποτέλεσμα, σας είπα το αναλογικό αποτέλεσμα. Και από ό,τι βλέπω και τη λίστα, πάνω από 1.232 μέσα πήραν χρήματα. Εγώ θέλω λοιπόν, οποιοδήποτε κάνει κριτική, να δω τα τελευταία 7 χρόνια ή 5 χρόνια ποια ήταν η νομή της πίτας όλα τα χρόνια, να δούμε αν υπήρχαν όποιες παρεκκλήσεις ή όποιες κάτι διαφορετικό. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να το βάλουμε πάντα στο ίδιο ζύγι, διότι εδώ έχω μια έκτακτη περίοδο. Μάλιστα. Έκτακτη συνθήκη. Δηλαδή, ο κορονοϊός δεν υπήρχε πριν από 3 χρόνια. Μάλιστα. Θα θέλω να δω κι εγώ πώς μοιράστηκαν τα χρήματα στα μέσα πριν από 3 και 4 και 5 χρόνια. Αλλά βεβαίως να θέσουμε υπόψη μας ότι δεν είχαμε κορονοϊό τα προηγούμενα 4 χρόνια. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Εύκολη κριτική, εγώ την καταλαβαίνω. Αλλά από εκεί και πέρα να βλέπουμε και το αποτέλεσμα για τον κόσμο, αυτό τον ενδιαφέρει. Κύριε Καραγκούνη, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.